Να πάμε στον κύριο Θεοχάρη, τον Γενικό Γραμματέα Πληροφορικών Συστημάτων, να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα κύριε Θεοχάρη, χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά, με υγεία σε όλους. Να είστε καλά και εσάς το ίδιο, εύχομαι. Τι θα γίνει τώρα κύριε Θεοχάρη, τι σκέφτεστε τελικά, θα πάμε σε παράταση? Υπάρχει σοβαρή περίπτωση να δοθεί παράταση. Ο Υφυπουργός, ο κύριος Μαυραγάνης, θα αποφασίσει. Πότε θα αντιλάβετε αυτή την απόφαση? Όχι, τις επόμενες, σε μια-δυο ώρες πιστεύω. Σε μια-δυο ώρες, για πόσες μέρες μιλάμε κύριε Θεοχάρη? Για λίγες ημέρες, το πολύ μια εβδομάδα. Για μια εβδομάδα, έτσι. Νομίζω ότι θα είναι μια ανάσα για τον κόσμο. Αυτό αφορά και στα τέλη και στις πινακίδες? Όχι, αν δεν κάνω λάθος, γιατί αυτές είναι διαδικασίες των ΔΟΕ και δεν τις ξέρω και εντελώς καλά. Ισχύει για την πληρωμή των τελών, όχι όμως για τις πινακίδες, καθότι εφόσον κυκλοφορεί το όχημα έστω και μία μέρα μέσα στο έτος, οφείλονται τα τέλη στο σύνολό τους. Ναι, αν θέλεις δηλαδή να καταθέσεις πινακίδες. Δηλαδή πρέπει να είναι 31/12. Α, πρέπει να είναι η ημερομηνία κατάθεση 31/12. Ναι, το αργότερο. Έτσι, αν δεν κάνω λάθος, έτσι ναι. Είναι η διαδικασία. Όχι, το λέω γιατί είναι σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Θεοχάρη, ναι, ότι ναι. Υπάρχει προθεσμία σε αυτό. Πρέπει να γίνει σήμερα, ναι. Πρέπει να γίνει σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτός ο συνωστισμός στις εφορίες σήμερα, έτσι. Ναι. Η πληρωμή όμως μπορεί να καθυστερήσει και αν δοθεί παράταση, για τις όποιες μέρες δοθεί. Για την επόμενη εβδομάδα, πιθανόν για 7 μέρες, όπως είπατε, εργάσιμες, να πάει ο κόσμος να προλάβει, διότι, κύριε Θεοχάρη, νομίζω ότι είναι επιβεβλημένο. Είναι τέτοιες υποχρεώσεις που έχουμε όλοι μας αυτό το διάστημα που χρειάζεται να πάρουμε όλοι μια ανάσα. Έχουμε πληρώσει πάρα πολλούς φόρους, όπως ξέρετε, καλύτερα από εμάς. Και επομένως χρειάζεται, νομίζω, να απαραίτητο να δοθεί αυτή η παράταση που λέτε. Σωστό είναι αυτό. Βέβαια, είμαστε και άνθρωποι της τελευταίας στιγμής. Την Παρασκευή, 860.000 συμπολίτες μας πλήρωσαν το τέλη. Το οποίο είναι ένα αθήλυπτο για άλλες χρονιές νούμερο. Δηλαδή, το πολύ μέχρι 500.000 έφτανε η πληρωμή πέρσι, για παράδειγμα. Οπότε, ενώ θεωρητικά είναι δυνατόν το 1 εκατομμύριο περίπου συμπολίτες που μένει να πληρωθεί σήμερα, νομίζω όμως η ταλαιπωρία θα είναι μεγάλη. Έτσι είναι. Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Για τις πινακίδες, επαναλάβουμε, γιατί το ρωτάει πολλοί κόσμος, πιθανόν δεν το έχει καταλάβει. Δεν θα υπάρξει παράταση. Η τελευταία μέρα είναι σήμερα και πρέπει να αναγράφεται στο έγγραφο της παράδοσης ότι είναι 31/12, έτσι, και όχι τις επόμενες μέρες του 13. Ναι, έτσι καταλαβαίνω. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Ναι, αλλά από ό,τι πληροφορούμαστε όμως και γνωρίζουμε και τις προηγούμενες χρονιές, η παράταση αφορούσε και στις πινακίδες, κύριε Θεοχάρη, δεν είναι έτσι? Γιατί θυμάμαι, όταν δίνονταν παράταση για τα τέλη, δίνονταν και για τις πινακίδες. Να το δω τότε με επιφύλαξη, δεν έχω. Επειδή δεν είναι η ΔΟΗ και η διαδικασία σου, η νομιμότητά μας. Και επιπλέον, μου λένε φίλοι από το πρωί. Το λέω για να μην υπάρξει πλέον ταλαιπωρία. Και μου λένε φίλοι από το πρωί ότι και σε αρκετές περιπτώσεις προσπαθούν να μπουν στο σύστημα και δεν τα καταφέρουν να τυπώσουν το έντυπο με τα τέλη. Κοιτάξτε, δεν είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα κάποιο πρόβλημα. Πιστεύω και ιδιαίτερα επειδή είχαμε 850.000, όπως είπα, την Παρασκευή, χωρίς να έχουμε κάποιο πρόβλημα, τι να σας πω, να το... Το λέω κυρίως, ξέρετε, για τους υπολογιστές που είναι για τους ΜΑΚ. Κυρίως αυτοί βγάζουν ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω αν είναι προφανώς από το σύστημα του Υπουργείου. Δεν λειτουργεί σωστά. Σε παλιότερες εκδόσεις, ναι, το 2 δεν φαίνεται καλά. Οπότε σε κάποιες παλιότερες εκδόσεις. Μπράβο. Αυτό μας λένε όλοι οι φίλοι. Έτσι είναι. Ναι. Αν κάνουμε μια αναβάθμιση, τώρα ψάχνουμε αυτό το ζήτημα τι είναι. Ωραία. Άρα, επομένως, λοιπόν, θα έχουμε παράταση 7 ημερών. Σε καμιά ώρα θα βγει και η απόφαση, όπως λέμε. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω επίσης και κάτι ακόμα, κύριε Θεοχάρη. Φέτος εκτιμάται ότι οι πινακίδες που θα παραδοθούν θα είναι περισσότερες από πέρσι ή όχι? Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα είναι περίπου στα ίδια επίπεδα. Αυτό θα το δούμε, γιατί δεν έχουμε σαφή εικόνα. Δεν περνιώνται όλοι στο σύστημα λόγω της ουράσης που είναι μεγάλη. Δηλαδή, μέχρι πέρσι πόσες χιλιάδες πολίτες είχαν καταθέσει πινακίδες μέχρι πέρσι? Στο ζήτημα είναι περασμένα γύρω στους 80.000 καταθέσεις. Οι περσινές λέτε ή οι φετινές? Όχι, οι φετινές, ενώ πέρσι ήταν πάνω από 100.000. Πάνω από? 100.000. Πάνω από 100.000 και άλλες 80, δηλαδή περίπου φέτος, ή 100, εν πάση περιπτώσει, γύρω στις 200.000 θα πάμε, από ό,τι καταλαβαίνουμε, στα 2-7 χρόνια τα τελευταία, έτσι. Ναι. Αυτό δεν είναι μια σοβαρή απώλεια εσόδων για το Υπουργείο? Κοιτάξτε, είναι μια απώλεια, δεν είναι αμεληταία. Θα την υπολογίζω γύρω στα 30 εκατομμύρια. Πόσο? Γύρω στα 30 εκατομμύρια το χρόνο, δεν είναι αμεληταία. Δεν είναι και. Το λέω, μήπως θα μπορούσε το Υπουργείο, μήπως σκεφτήκατε να κάνετε κάποια άλλη διαχείριση ενδεχομένως για να καλύψετε
αυτά τα έσοδα με κάποιο άλλο τρόπο, ενδεχομένως βάζοντας άλλα όρια στα τέλη κυκλοφορίας. Γιατί πολλοί κόσμος αυτό έλεγε. Ότι αν τα τέλη ήταν μικρότερα σε κάποιες περιπτώσεις, θα μπορούσαμε να τα κρατήσουμε τα αυτοκίνητά μας. Και εσείς να έχετε τα έσοδα και ο πολίτης να κρατήσει το αμάξι του. Δεν νομίζω ότι είναι κύριο ζήτημα τελών ένα όχημα. Εντάξει, προφανώς έχει και άλλα τα προβλήματα. Ένα χρόνο, έτσι. Έχει την ασφάλισή του, έχει τα τέλη, έχει τη συντήρησή του, έχει πολλά πράγματα. Σωστό, σωστό. Και νομίζω είναι περισσότερο ζήτημα της γενικότερης οικονομικής δυσκολίας που υπάρχει παρά συγκεκριμένα των τελών. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Θεοχάρη. Περιμένουμε και την ανακοίνωση. Να είστε καλά.